Ήρθε η ώρα. Να σηκωθώ, Να σηκωθεί. Να σε αγκαλιάσω να δω τι νιώθει ο Λιάγκας που σε φυλάει κάθε μέρα. Δεν με φυλάει. Δεν σε φυλάει. Όχι. Γιατί. Το έχει ξεπεράσει αυτό το στάδιο. Ξεβαρέθηκε επειδή είστε πολλά χρόνια φίλοι. 20. Στα 20 χρόνια του βαριέσαι τον άλλο. Δεν κόβει τα φιλιά. Ναι, τα έχει κόψει νωρίτερα νομίζω. Τι κάνει, Ελένα, μου. Είμαι πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Χαίρομαι κι εγώ. Δεν με κοιτά καλέ με τρόμο. Ξέρει, χθε που είπα στον καλό μου ότι. Ναι. Με καλό σου εννοεί. Στον καλό μου. Όχι, δεν είναι ο καλό τη σχέση μου. Μου λέει μεγάλη καρδιά έχει αυτή η κοπέλα. Μπράβο. Σήμερα γελάμε. Δεν το έκανα πριν από τρία χρόνια. Μετά από τρία χρόνια, εντάξει, όλοι. Περνά και από τα 40 κύματα, περνάνε οι θάλασσε από πάνω σου, περνάνε όλα. Προχωρά. Εκτό από τη ραδιοφωνική εκπομπή με τον Γιώργο Λιάγκα. Στο Real FM. Στο Real FM, ναι. Κάνει κάτι άλλο. Είμαι και στην εφημερίδα, στη Real News και στο real.gr. Στη Real News, τι γράφει. Τι γράφει. Γράφω εξωτερικά, διεθνή. Που από εκεί που ξεκίνησα. Α, από εκεί ξεκίνησε. Έχει κάνει μεγάλη διαδρομή όμως. Είναι πολλά χρόνια. Μεγάλη διαδρομή. Και επικίνδυνη. Ναι, δεν λες τίποτα. Κλεοπάτρα μου. Τώρα σε σένα να κάνω συστάσει, σε ξέρουν, να ξέρουν σου έχει και το νερό. Ελπίζω να μην το ρίξα πάνω σου και στα καταπληκτικά παπούτσια σου. Ναι, είναι ωραία. Είναι της ίδιας εταιρείας. Είναι υπέροχα τα παπούτσια σου. Είναι αλήθεια. Υπέροχα. Σε και εγώ τα διάλεξα για να τα βάλω και λέω μετά. Ελένη, ταιριάζουν εύκολα με χρώματα. Τελικά ταιριάζουν με τα πάντα. Όχι, και ειδικά με αυτό είσαι. Τι να σου πω, φτού σου. Ευχαριστώ. Αυτό. Ευχαριστώ. Αλεξάνδρα μου. Αλεξάνδρα Τσόλκα. Εμείς οι δύο, γιατί ποτέ δεν έχουμε βρεθεί. Τόσα χρόνια σε αυτή τη δημοσιογράφο και συγγραφέα. Εσύ συνέντευξη. Γιατί. Δεν ξέρω. Τι σου δίνανε ποτέ εσένα να με κάνει. Νομίζω... Ήσουν στην Ιμάκο πολλά χρόνια, γι' αυτό το λέω. Έχω δώσει εκατοντάδες στο ερεχθείο. Καριάτιδα. Γιατί. Δεν ξέρω. Πώς το εξηγείς αυτό. Γιατί σκοτώνονταν όλοι. Ποιος θα κάνει μενεγάκι, ό,τι προλάβαινα. Όποτε προλάβαινα, έλεγα. Εγώ όχι. Εγώ δεν προλάβαινα. Αυτό ήταν. Τι ζώδιο είσαι. Δίδυμος. Α, είσαι δίδυμη. Να πέρασε τα γενέθλιά σου. Όχι, 8 Ιουνίου. 8 Ιουνίου. Άντε με το καλό. Θα είσαι και μετά την έκλειψη μια χαρά. Μετά την έκλειψη μια χαρά. Ναι, γιατί με 4 Ιουνίου εντάξει έχει μια έκλειψουλα. Γιατί όποιος περνάει βαράει μου φαίνεται. Τέλος πάντων. Αλεξάνδρα, γράφεις στο Queen. Γράφω στο Queen. Έχω το δικό μου blog το Kiss Kiss Bang Bang. Και... Α, και Kiss Kiss και Bang Bang. Να ξέρουμε. Μια στο καφί και μια στο πέταλο. Απ' την αρχή τα λέμε αυτά. Έτσι. Και είμαι στη σχολή της, κάνω κάποιο σεμινάριο με τη Ζήνα την Κουτσελίνη στο Enter TV. Πολύ ωραία. Ναι, στα παιδιά. Και βιβλία. Πότε έγραψες το τελευταίο σου βιβλίο. Πότε ήταν το τελευταίο βιβλίο που έχεις γράψει. Ήταν πριν από 1,5 χρόνο περίπου κυκλοφόρησε. Με ένα πλοίο που το λέγανε Λαλό Ρελάι. Ήταν λίγο δύσκολο και λίγο εγκεφαλικό. Τι ήθελε να πει αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο έβλεπε τη ζωή ενός ανθρώπου που ξεκίνησε από την Κρήτη σε δύσκολα χρόνια. Άλλαξε ταυτότητα, δανειζόταν και νόμιζε ότι δεν θα δανειζόταν ενώ περισσότερο ηθικά και συναισθηματικά, ότι δεν θα χρειαστεί να τα επιστρέψει ποτέ, αλλά ήρθε η ώρα της πληρωμής. Έτσι γίνεται πάντα. Έτσι γίνεται πάντα. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που βλέπω άλλα πρόσωπα γύρω μου, διότι ξέρεις, κάποια στιγμή λες, μιλάς με τους ίδιους ανθρώπους πολλές φορές και καλεσμένοι αναγκαστικά, Ελλάδα, μικρή χώρα, πόσοι πια ανακυκλώνονται. Κάποιες στιγμές κουράζεστε κι εσείς που μας βλέπετε να τα λέμε και εμείς κάποιες φορές μην νομίζετε. Πολύ χαίρομαι σήμερα που δεν ξέρω, γιατί δεν σας ξέρω, δεν ξέρω καθόλου το χαρακτήρα σας. Εντάξει, την Κλεοπάτρα την ξέρω πάνω πολύ περισσότερο από εσάς, αλλά όχι και τόσο καλά. Δηλαδή, να πω ότι την ξέρω. Το μόνο που ξέρω, ξέρω τι σκέφτεται, ξέρω με το που θα δούμε κάτι. Το ξέρω, δεν με ξαφνιάζει ποτέ. Ωραία, χαίρομαι λοιπόν που σήμερα, με αφορμή τη Eurovision, το δεύτερο ημιτελικό που είδαμε χθες το βράδυ, πραγματικά δεν θα ξέρω τι θα ακούσω. Ναι, πολύ ξέρω καλό αυτό ή κακό, αλλά πραγματικά. Νομίζω ότι ο Γρηγόρης είναι λίγο έντρομος με το που μας είδε και τις τρεις και ήρθε να καθίσει, λέω... Μαχαραγιάς είμαι, τι λες τώρα, Ελένη. Ξαφνικά τώρα είμαι μαχαραγιάς. Βάζω στοίχημα ότι θα πάθες πανικό, ότι πώς θα τα βγάλω πέρα με τρεις γυναίκες, εκ των οποίων τις δύο τις ξέρω κιόλας. Αλήθεια έχω κομπλάρει, γιατί δεν τις ξέρω, εκτός από την Κλεοπάτρα. Σήμερα όλη η κουβέντα θα είναι εκτός από την Κλεοπάτρα. Εγώ και η Ελένα είμαστε τόσο ήσυχες κουτσουράκια. Δεν μας βάζει παρακαλώ που τις έχω ζήσει και τις δύο. Το ξέρω, να σας πω τώρα, πώς σας φάνηκε χθες ο ημιτελικός. Σας φάνηκε καλύτερος ο δεύτερος από τον πρώτο ή όχι. Όχι, νομίζω χειρότερος ήταν. Βέβαια, εσύ είσαι ειδική επί της Eurovision. Εγώ το έχω πει εδώ.